ζωή. Αυτό είναι ακόμα ένα περιστατικό το που μπορούμε να οδηγηθούμε όταν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια εντός και εκτός του Κοινοβουλίου έχουν κυριαρχήσει μορφές βίας οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν από την πρώτη στιγμή με αποτελεσματικότητα. Δεν είναι συγκρίσιμες βέβαια η μορφή μιας υπερβολής ή μιας απαράδεκτης φράσης με μια βία η οποία ασκείται από κάποιους. Δεν συγκρίνω ανώμια πράγματα. Όμως λέω ότι το Κοινοβούλιο έχει εμφανίσει τα τελευταία χρόνια εικόνες τις οποίες και ο μέσος πολίτης αποδοκιμάζει. Και αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης, με την πολιτιστική, με το πολιτιστικό και μορφωτικό έλλειμμα. Όμως θα ήθελα να πω ότι έκανε μία ίσως λάθος προσέγγιση λέγοντας κοιτάξτε ποιοι βουλευτές δεν έχουν ψηφίσει για την άρση ασυλίας Χρυσής Αυγής. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, αλλά εκεί πέρα θα δούμε και ονόματα τα οποία δεν έχουν ψηφίσει άρση ασυλίας της Χρυσής Αυγής που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως εάν κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις δεν θα ήταν πιστεύω φρόνιμο να το προσεγγίσουμε. Εννοώ ότι έχουν ψηφίσει όχι. Ναι, ναι. Ήταν σε αυτούς ο κύριος Τρίλος, όχι να απέχουν της ψηφοφορίας, όπως υπήρχαν κυρία Σακοράφα, ο κύριος Γλέζος, ο κύριος, με πολιτική θέση για το κατά πόσον η χρηματοδότηση έτσι ή αλλιώς και δεν παρίστανται στην ψηφοφορία. Και η κυρία Κωνσταντοπούλ. Αυτό δεν είναι, αυτό ήταν πολιτική θέση. Το άλλο ήταν θέση ότι δεν πρέπει κάποιος να δημορφωθεί για το συγκεκριμένο πράγμα. Κύριε Βούτση. Και για το Χαστούκι στην κυρία Κανέλη. Επειδή αυτό το πράγμα. Να μην τιμωρηθεί ο κύριος. Να μην παραπευθεί ο κύριος Κασιδιάρης. Ακούστε, αυτό το πράγμα. Σας λέω και πάλι, πρέπει να είναι αφορμή όχι μόνο ενός σχολιασμού ad hoc, αλλά θα πρέπει να είναι αφορμή να ξαναδούμε πώς διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος και βεβαίως πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα τα οποία δείχνουν ότι το ελληνικό κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στις καλύτερες στιγμές. Κύριε, μένουμε σε αυτά. Πριν περάσουμε στην οικονομία, κυρία Πατριανάκου, και στα υπόλοιπα, να δούμε λίγο τα καιρικά, γιατί αναμένονται έντονα φαινόμενα.